Εδώ πάμε λοιπόν στο εθελοντικό. Ακριβώς, κοινωνικό ιατρείο αλληλεγγύης Περιστερίου. Ακριβώς, που θα παρέχει πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δωρεάν στους απόρους και ανασφάλιστους πολίτες που πλέον είναι αρκετοί. Να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Βαθιώτη και φυσικά στην παρέα μας και ο Θεοδόση Πάνου για το συγκεκριμένο θέμα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Καρετάτο, μια αισιόδοξη καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Καλώς ήρθατε, να είστε καλά. Κύριε Βαθιώτη, εθελοντικό κοινωνικό ιατρείο, σε ποιους απευθύνεται, πού είναι οι καταστάσεις σας, πώς τα καταφέρετε? Πώς καταφέρετε να δημιουργήσετε κοινωνικό ιατρείο εθελοντικό, γιατί αυτό το πράγμα κοστίζει. Δεν ανοίξει ένα ιατρείο έτσι απλά. Ναι, ο σκοπός του κοινωνικού ιατρείου είναι η στήριξη των ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση σε δωρεάν υγεία, φάρμακα και εμβόλια. Η δράση του τώρα είναι η διάγνωση και η φαρμακευτική αντιμετώπιση των ιατρικών προβλημάτων των συμπολιτών μας από διάφορες δικές γιατρών. Παράλληλα, θα λειτουργεί και η Χαρτάτο ομάδα ψυχολογική υποστήριξη, καθώς επίσης και παιδιατρική ομάδα. Στην ουσία έχετε δημιουργήσει ένα πολυθεραπευτήριο. Ένα πολυθεραπευτήριο, ναι. Είμαστε σε μια δύσκολη εποχή. Άκουσα προηγουμένως και το φίλο του Θεοδόση στον Πάνο. Τα τελευταία δύο χρόνια στην Ελλάδα βιώνουμε μια βίαιη και ραγδαία επιδείνωση του ιδιωτικού επίπεδου. Μάλιστα. Η ανεργία, η δραματική μείωση των μισθών, των συντάξεων και απάνθρωποι και υπέρογοι φόροι και χαράτσια οδηγούν ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού σε οικονομικό αδιέξοδο και στην απώλεια της ασφαλιστικής κάλυψης. Ταυτόχρονα βλέπουμε το δημόσιο σύστημα υγείας να καταραίει και η οικονομιακή πολιτική να εξαφανίζονται. Υπάρχει όμως και η φωτεινή πλευρά της κρίσης, κύριε Χαριτάου. Η αλληλεγγύη. Κοινωνικό γιατρείο, τα κοινωνικά γιατρία στην Ελλάδα προσθέτουν δύο βασικά εφόδια. Στον ανήμπορο και φοβισμένο πολίτη. Την ελπίδα και την αξιοπρέπεια, κύριε Χαριτάου. Κύριε Βαθιώτη. Που τον μετατρέπουν από ανήμπορο και φοβισμένο πολίτη. Μάλιστα. Σε μαχητικό πλήτη. Να σας ρωτήσω κάτι. Πού ακριβώς είναι αυτό το θελοντικό ιατρείο στο Περιστέρι και ποιοι είναι, είστε όλοι δικό της ιατρών, νοσηλευτές, ποιοι είστε εκεί? Κοιτάξτε λίγο, είμαστε μία εγώ καταρχή της οδηγός και πήγας του κοινωνικού αλληλεγγύης στο Περιστέρι και υπάρχει μία συνεργατική αποτελείται από γιατρούς η συντονιστική επιτροπή, πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής είναι η γιατρός και η πηγή η Τάρλα. Είμαστε μαζεμένοι 20 επιστήμονες γιατροί για να εφαρμόσουμε και να εξασφαλίσουμε στον ανήμπορο, στον άνθρωπο τον ανασφάλιστο που είναι πολύ αυτοί μας, να εξασφαλίσουμε την ελπίδα και την αξιοπρέπεια. Αυτή που δεν μπορεί να το εξασφαλίσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Το γιατρείο θα λειτουργήσει σε 10 μέρες μακριγιάννη 140 στην Κυπόπολη υπό τη σκέπη της Μητρόπολης Εκκλησίας. Α, ωραία. Άρα έχετε λοιπόν, είναι υπό την αιγίδα και της Ιεράς Μητροπόλεως. Δηλαδή είναι μια ομαδική δουλειά που γίνεται. Είναι μια ομαδική δουλειά και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το Μητροπολίτη Περιστερίου, το Σεβασμό, το Χρυσόστομο για την ευγενική και έμπραστη σύμπραξή του με όλους μας, καθώς επίσης και τον Εμπορικό Σύλλογο του Περιστερίου για την άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμα του κοινωνικού μας γιατρίου. Κύριε Βαθιώτη, υπάρχει κάποιο τηλέφωνο, κάποιο τρόπο που μπορεί να σας βρει κάποιος να απευθυνθεί σε εσάς, ώστε να έχετε κάποια αιτήματα, κάποιες περιπτώσεις έτοιμες για να τις αντιμετωπίσετε με το που θα ξεκινήσει το εθελοντικό γιατρείο? Εγώ δίνω στον αέρα και το κινητό μου. Υπάρχουν σε όλα τα κινητά των γιατρών εθελοντών. Μάλιστα. Δίνω στον αέρα και το κινητό μου το 6973-37-45-31 ως υπεύθυνος οργάνωσης και επικοινωνίας να μπορούμε να έχουμε τη συστράτευση των απλών συμπολιτών μας για ένα καινούριο όραμα για να κερδίσουμε τα χαμένα μας όνειρα, τη χαμένη μας αξιοπρέπεια. Άρα λοιπόν συνοψίζουμε, κύριε Βαθιώτη, από τις αρχές Ιουλίου στο Περιστέρι θα λειτουργήσει το εθελοντικό κοινωνικό πολυιατρείο υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης και του Εμπορικού Συλλόγου του Περιστερίου, εθελοντές ιατροί όλων των ειδικοτήτων, από ψυχολόγους μέχρι όποιες άλλες ειδικότητες, θα είναι στον πλευρό των απόρων, των ανθρώπων που έχουν ανάγκη από ιατρική περίθαλψη. Έτσι, κύριε Χαρτάτο, θα ήθελα να πω εδώ πέρα ότι οι κοινωνικές αναφορές και οι δράσεις στο Περιστέρι τώρα μόλις αρχίζουν και μας στέλνουν όλους ενεργά συμμέτοχους και συμπαραστάτες. Και το κοινωνικό γιατρείο δεν ανήκει σε κανέναν. Ανήκει σε όλους τους περιστεριώτες. Μπράβο σας, είστε ξεκάθαρος. Καλό αυτό που το λέτε. Θα ήθελα από την εκπομπή σας να προσκαλέσω ως ηθική μου υποχρέωση όλους τους πολιτικούς και δημοτικούς παράγοντες πόλης μου να εργαστούμε πλάι-πλάι όλη μας αρρωγή προς το κοινωνικό έφολος χωρίς κομματικές ταυτότητες και συμφέροντα, αλλά με μόνο αρρωγό συμπαραστάτη τον απλό πολίτη του Περιστερίου. Για αυτόν θα αγωνιστούμε, για τον απλό πολίτη να κερδίσει τα χαμένα του όνειρα, τη χαμένη του αξιοπρέπεια. Θυμήστε μου το κτίριο που θα είναι, Μακρυγιάννη, πόσο είπατε, στο Περιστέρι? Είναι Μακρυγιάννη 141 στην Κυπούπολη. Κυπούπολη. Στον Άγιο Νεκτάριο, που είναι συμβολική σημασία, γιατί ο Άγιος Νεκτάριος
είναι η εκκλησία που δάτησε κάποτε την εικόνα της Παναγίας. Τα συγχαρητήριά μου, να είστε καλά. Να ξέρετε, κύριε Βαθιώτη, πολλοί φίλοι ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή και είναι ακροατές της Γιάφυρας και του Φλάσσα 96, είναι άνθρωποι που αγαπούν τον εθελοντισμό, στηρίζονται στον εθελοντισμό, προσφέρουν είτε από τον όβολό τους, είτε από τα αντικείμενά τους, μέχρι και την προσωπική τους εργασία, υπέρ αυτού που λέμε κοινωνική αλληλεγγύη, υπέρ της κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά και τις προσπάθειες που κάνουμε από κοινού να ξεφύγουμε από το βάλτο που έχουμε πέσει με τα μούτρα μέσα. Τα θερμά μου συγχαρητήρια. Αν μπορούμε να σε κατευθύνουμε ως Flash 96 και ως Γιάφκα, ως Flash 96 μάλλον, εδώ θα είμαστε. Να ξέρω ότι πάντα έχετε ένα βήμα στο Flash 96 που έχει το δικό του ξεχωριστό κοινωνικό προφίλ. Θα ήθελα ένα τελευταίο να πω, που το έχω ηθική υποχρέωση. Πρέπει να καταλάβουμε στις εποχές μας ότι που υπάρχει μια μεγάλη οικονομική κρίση, υπάρχει μια κρίση αξιών. Η αλληλεγγύη είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας και δεν πρέπει να εκλειφθεί η αλληλεγγύη ως φιλανθρωπία. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Η αλληλεγγύη μας θέλει όλους συμμέτοχους και συμπαραστάτες. Κύριε Βαθιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα μου. Συγχαρητήρια και θα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.